Είναι η καλεσμένη μας για το τραγούδι που της βάλαμε. Καλώς μας ήρθες, Νίκη μου. Καλώς σας βρήκα, σας αγαπώ ιδιαίτερα. Εμείς, πολύ. Και αυτό το παιδί το ξέρω. Και το αγαπάω πολύ. Το μεγάλωσε λίγο. Αλλά και αυτό το κορίτσι το θαυμάζω γιατί είναι υπέροχο μέσα έξω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς πώς κυκλοφορούν οι φήμες μας. Εδώ τι φήμη κυκλοφόρησε. Τι φήμη κυκλοφόρησε και τα καλύτερα ακούγονται για αυτό το πλάσμα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκη μου. Αλλά και είναι για μια σένα. Κουκλάρα μέσα έξω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και είναι πιο σπουδαίο το μέσα αυτό έξω. Αυτό που εισπράττω από σένα κάθε φορά, γιατί και πέρσι είχαμε συναντηθεί εδώ, είναι ότι έχεις αυτή τη μια πραότητα και μια, φέρνεις μια χαλήνη όταν εμφανίζεσαι. Και όλα φαίνεται να κυλάνε πολύ ήρεμα και ωραία. Βγαίνεις ποτέ εκτός σε αυτού, σπάει ποτέ αυτό που βλέπεις. Σπάει, ναι. Σπάει. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Τριματίζεται. Απλώς αργεί, αλλά είναι ο απόλυτος τριματισμός. Ναι. Τι κάνεις, κάνεις ασκήσεις, κάνεις διαλογισμό για να είσαι έτσι τόσο ήρεμη. Πώς καταφέρνεις να έχεις τόση ηρεμία, ρε παιδί μου, στη ζωή σου. Νομίζω είναι μηχανισμοί που αναπτύσσουμε από τα γενοφάσκια μας για διάφορους λόγους. Συνήθως είναι αμυντικοί μηχανισμοί, εγώ τολμώ να πω. Mm. Νομίζω σε μένα αυτό ήταν ο λόγος. Αισθάνεσαι ότι κάτι αποφεύγεις. Αν είσαι σε περιβάλλον πολύ θορυβόδες και ενίοτε ερευόδες, ξέρεις, εσύ διαλέγεις τους ρόλους που επιλέγεις από παιδί. Εκεί θα σε πάω, γιατί διάβασα κάτι. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που υπήρχε ένα πάθος και το πάθος έφερνε εντάσεις. Ασύλληπτο. Και ότι ένα παιδί που ζει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να γίνει συναισθηματικά αναλφάβητο. Και με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Αλήθεια, δεν είναι. Ναι, πώς το εννοείς όμως αυτό, συναισθηματικά αναλφάβητο. Θα σου πω αμέσως. Το παιδί όταν μεγαλώνει μέσα σε ένα πάθος. Τρομακτικό όμως, πραγματικά σου λέω. Τρομακτικά όμορφο όταν είναι με θετικό πρόσημο στα καλά του. Δηλαδή το μικρό σπίτι στο λιβάδι, όλα ροζ και τέλεια. Και ξαφνικά γίνεται η απόλυτη τούμπα. Το παιδί λοιπόν αυτό δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει πάθος, τι θα πει. Είναι βροχιδόν τα συναισθήματα. Από όμορφα να μαυρίζουν ξαφνικά. Δεν μπορεί ένα παιδί να τα ελέγξει όλα αυτά, ούτε καν να τα κατανοήσει. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, προσπάθησα και εγώ να καταλάβω τι θα πει ανθρώπινο συνέστημα και έρωτας και πάθος και είσαι αναλφάβητος. Και μοιραία στα πρώτα χρόνια της ζωής σου μιμήσε μοντέλα. Mm. Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτό που λένε και οι ψυχοθεραπευτές και οι ψυχολόγοι ότι ένα παιδί όταν μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον το πιο πιθανό είναι να το μιμηθεί μεγαλώνοντας. Μιμείται. Γιατί αυτό μαθαίνει σαν είναι φυσιολογικό. Το οικείο του. Και όχι απλώς το μιμείται, οι άνθρωποι που επιλέγει είναι αυτοί που θα του θυμίσουν οικείες καταστάσεις και που θα το βοηθήσουν να είναι σε κάτι ανάλογο. Με τραύματα, ελλείμματα και κόμπλεξ μεγαλώνουμε όλοι. Είμαστε επί δική μας ηλικία. Δεν είναι δηλαδή εύκολα στρωμένα και παλεύεις να κατανοήσεις, να αλλάξεις όσο γίνεται, δεν είναι καθόλου εύκολο. Εσύ ένιωσες τον εαυτό σου να μιμείς αυτή τη συμπεριφορά μεγαλώντας. Εκατομμύρια χιλιάδες φορές. Μέσα από τους έρωτες, μέσα από τις προσωπικές σου σχέσεις. Ναι, δηλαδή έβλεπα και έλεγα, αμάν, τι κάνω τώρα εγώ, παίζω τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Αυτό σε θύμωνε. Σε θύμα απέναντι στους γονείς σου. Πολλές μεγαλώνοντας, φορές. Ναι. Πολλές φορές θυμώνεις, γιατί μετά όμως καταλαβαίνεις ότι ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι καταλαβαίνει, ό,τι ξέρει. Από εκεί και πέρα έχει σημασία εμείς τι θα κάνουμε. Άρα να καταλάβω ότι, να συμπεράνω ότι τους έχεις συγχωρέσει, έχεις πάει παρακάτω. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτός ο κακομαθημένος αυτισμός και αυτή η ευθυνοφοβία ότι έλα μωρέ, ξέρετε εγώ που μεγάλωσα, δεν μου λέει εμένα κάτι. Ακριβώς επειδή μεγαλώνεις, οφείλεις να κατανοείς και να προσπαθείς για κάτι καλύτερο. Αυτό σίγουρα ήταν ο λόγος που φοβήθηκα να κάνω οικογένεια. Σίγουρα. Με πρόλαβες, γιατί αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Φοβήθηκα γιατί δεν θα συγχωρούσα στον εαυτό μου να επαναλάβω τέτοια λάθη. Και έχω κατανοήσει ότι αυτός είναι και ο λόγος που διάλεξα αυτή τη δουλειά. Γιατί ξέρεις, το παιδάκι το που συνειδητοποιεί ότι δεν πρωταγωνιστούν στην οικογένεια τα συναισθήματά του. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όταν ήταν άσχημα τα πράγματα, το ότι εμείς ήμασταν σε απόλυτη θλίψη, σε πανικό, σε φοβίες και φόβο εγκατάλειψης, αυτό ήταν σε να μην αφορούσε κανέναν, που δεν είναι, το λέω πολύ αυστηρά, αλλά που δεν πώς να το πω, δεν πρωταγωνιστούσαν αυτά τα συναισθήματα των παιδιών. Mm. Αυτό εμένα με έκανε να αποφασίσω και το. Και συνειδητά, να μην. Συνειδητά την υποκριτική. Γιατί ξαφνικά ένιωσα ότι αναπαριστώντας συναισθήματα κάποιων ανθρώπων, ξαφνικά
προσέλκεια των ενδιαφέρων των άλλων, να με θαυμάσουν. Νιώθεις ότι ξαφνικά, όπα, ενδιαφέρουν τα συναισθήματα. Κάποιοι το βλέπουν με πολύ ενδιαφέρον και θαυμασμό και ας μην είναι της νίκης. Είναι ένας θεραπευτικός μηχανισμός. Ναι. Πολλοί το βλέπουν σαν ψυχοθεραπεία το θέατρο. Διάβασα κάτι άλλο που με σώκαρε σε σχέση με αυτό, γιατί σαν να μιλάς για μια συναισθηματική αναπηρία, την οποία δεν τη βλέπω, γιατί δεν υπάρχει σε σένα, γιατί είσαι ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Και είδα ότι διάβασα ότι όταν έφυγε ο μπαμπάς σου, στη μαμά σου δεν το έλεγες. Δεν της το είπες, γιατί η μαμά σου είχε άνοια, έτσι δεν είναι. Είχε, αλλά... Και δεν της έλεγες ότι ο μπαμπάς σου έχει φύγει. Ναι, γιατί δεν σας κρύβω ότι με το που με έβλεπε και μετά που κουβέντα θυμόταν, καταλάβαινε δηλαδή ότι ήμουν εγώ, η πρώτη της κουβέντα ήταν, γιατί ο μπαμπάς σου δεν έρχεται, πού είναι, γιατί δεν έρχεται να με δει. Δηλαδή καταλάβαινε ότι αν της το είχα πει, θα είχε φύγει πολύ πολύ νωρίτερα. Ήταν τρομακτικός ο έρωτας και το πάθος. Πόσο δύσκολο όμως και το δικό σου, ο δικός σου ρόλος σε αυτό το σημείο. Να πρέπει να αποκρύψεις από τη μαμά σου αυτό. Και να αποστασιοποιήσεις, γιατί... Και να την προστατεύσεις. Mm. Έφτασες σε σημείο να προστατεύσεις εσύ τη μαμά σου, μεγαλώνοντας. Και να καμώναμε ότι καλέ μιλήσαμε. Ρώτησε για μένα, καλέ βέβαια. Γιατί δεν έρχεται να με δει. Δηλαδή, τώρα ρε μαμά, θα έρθει. Αντέχεται αυτό, ε. Δεν ξέρω, μπορεί πώς θα αντέξεις. Τώρα που αυτό το λέω, πράγμα. Όχι. Αλλά όταν συνέβαινε, νομίζω είναι αυτοί οι μηχανισμοί. Λειτουργείς αυτόματα προστατευτικά προς το γονιό σου, γιατί δεν θέλεις να πάθει κακό. Ό,τι και αν έχει περάσει, ό,τι και αν έχει περάσει εσύ μέσα από αυτόν, λειτουργείς πάντα προστατευτικά. Και προσπαθείς να μην επαναλάβεις κι εσύ λάθη που μπορεί να κάνανε αυτοί. Γιατί μπορεί εμείς να προχωρήσαμε και να είδαμε και πέντε πράγματα παραπάνω. Γεννήσεις εσύ ο ενήλικας. Ναι. Ναι, αλλά πολλές φορές δεν νιώθω ότι γινόμαστε παραπάνω θυσία από όσο πρέπει για πολλούς ανθρώπους. Δεν νιώθω ότι πολλές φορές, ναι, βάζουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα. Δεν ξέρω, δηλαδή, εκείνη την ώρα η νίκη μπορεί να έχει μια άλλη ανάγκη, πολύ διαφορετική από αυτή που προτάσει η στιγμή. Βάζεις τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα, την πατάς εσύ συναισθηματικά με επιλογές που κάνεις τέτοιες. Μα αυτός ήταν και ο ρόλος που είχα επιλέξει εγώ ως παιδί. Ήμουν το παιδί το συνεξαρτητικό, δηλαδή για να προσελκύσω το ενδιαφέρον και την αγάπη, ήταν πάντα τι θέλετε, τι θα σας κάνει να νιώσετε καλά. Αυτός ήταν ο ρόλος που είχα επιλέξει. Και αυτό είναι κάτι που με βασάνισε στα χρόνια. Και στις φιλικές μου σχέσεις και στις ερωτικές. Αλλά είναι αυτή η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου, οι συνειδητοποιήσεις και... Έχεις πει ότι σ' αρέσει η μοναχικότητα, είσαι μοναχικός άνθρωπος. Δεν σε τρομάζει αυτό στα μελλοντικά γυρατιά σου, στα πολύ μακριά από εδώ γυρατιά σου. Δεν σε φοβίζει μοναξιά. Είναι τόσο σχετικό. Δεν ξέρεις μεγαλώνοντας πώς θα σταφέρει η ζωή. Δηλαδή μπορεί να έχεις παιδιά και οικογένεια και να είσαι τελικά μόνος. Ναι. Σωστό. Εγκαταλειμμένο. Είναι όλα τόσο σχετικά. Από άποψη αυτοσυντήρηση, το έχεις πει και αυτό. Αυτό ίσως είναι το μόνο που φοβάμαι. Αν θα μπορώ να αυτοσυντηρούμε, αν θα μπορώ να αυτοεξυπηρετούμε. Το μυαλό μου, αυτό εμένα με αγχώνει. Να είναι το μυαλό στη θέση του και να μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ. Αυτό είναι μεγάλο. Η δουλειά σε φόβησε ποτέ? Ότι μπορεί να σε αφήσει ή να σε φέρει σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει? Ένιωσε ανασφάλεια και με αυτό το κομμάτι? Κοίταξε, αν υπάρχει κάτι αρνητικό στη δουλειά μας, νομίζω είναι αυτή η οικονομική ανασφάλεια που έχει. Και ανασφάλεια θα έχουμε και κάθε χρόνο δουλειά, και αυτό. Το βίωσε όμως εσύ ποτέ αυτό, πέρασε ποτέ από τη ζωή σου? Το βίωσα πολύ στα χρόνια της καραντίνας. Τρομακτικά. Ναι. Τρομακτικά, γιατί... Ναι, αλλά είχε σπουδάσει και ιατρική. Ε? Είναι αλήθεια ότι είχε σπουδάσει ιατρική. Να, τα λέγανε. Φαντάσου τώρα να πει ξανά μου να θα πάω για γιατρός τώρα. Είχε κάνει και ειδικότητα. Όχι. Αγροτικό και ειδικότητα. Όχι. Ξαναπήγαινε στην πειραματική σχολή. Όχι, δεν έχω μετανιώσει ποτέ. Αυτό το έχουμε πει ποτέ. Απλώς αυτή η οικονομική ανασφάλεια είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Φέτος όμως, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει. Δόξα τω Θεώ. Δύο δουλειές θεατρικές. Συγχρόνως, έτσι. Ευτυχής γι' αυτό. Για να πούμε γι' αυτά τώρα. Έχουμε σήμερα την πρεμιέρα μας. Τέλεια. Στο σύγχρονο θέατρο, στο Ανάμεσα σε δύο κόσμους του Τουργκένιεφ. Παιδιά, το αγαπά πάρα πολύ αυτό το έργο. Μακάρι να καταφέρετε να έρθετε. Είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο. Συγκλονιστικό έργο. Δηλαδή, έχει κάνει σπουδαία δουλειά η Κωνσταντίνα Νικολαίδη, που είναι η σκηνοθέτηδά μας και την αγαπώ ιδιαίτερα. Είναι ένα έργο, δεν ξέρω, τόσο διαχρονικό. Μιλάει με τόσο ωραίο τρόπο για την αγάπη, με έναν απόλυτο τρόπο που εμένα με αγγίζει βαθιά. Θα παίζετε Δευτέρα και Τρίτη στο σύνολο? Τρίτη και Τετάρτη. Α, Τρίτη και Τετάρτη. Τρίτη και Τετάρτη είμαστε φέτος. Μπράβο.
Εξαιρετικά. Και με την Κωνσταντίνα Νικολαίδη, βέβαια, είσαι και στον Όλιβερ του Έστ. Και στον Θα κάνετε πρεμιέρα τον Νοέμβριο. Στις 29 Οκτωβρίου. Α, 29 Οκτωβρίου, τώρα. Α, συγγνώμη. Τι ωραία. Βλέπουμε εδώ και πλάνα από τους συντελεστές, από την αφίσα, τη φωτογραφία σας. Και δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένη για αυτές τις δύο δουλειές. Εν πρώτης, γιατί μιλάμε για δύο σπουδαία κλασικά κείμενα. Mm-hmm. Και για δύο συγγραφείς, τι να πούμε τώρα εμείς, για τον Τουργένιεφ και τον Κάρλο Ντίκενς. Είναι δύο δουλειές υπερπαραγωγή, θα έλεγα. Και το δικαιούνται και οι δύο δουλειές. Και εμένα με έχει συγκινήσει πολύ ότι και οι δύο δουλειές έχουν νέα παιδιά. Που δεν ξέρω, εμένα αυτή είναι η αισιοδοξία μου για τη δουλειά μας. Το νέο αίμα. Το νέο αίμα. Αυτοί θα φέρουν την αλλαγή, αυτοί θα φέρουν τη διαφορά. Δεν σε τρομάζει ότι το νέο αίμα μπορεί να εκτοπίσει τους πιο παλιούς? Όχι, μα αυτό είναι το φυσιολογικό. Να σε εκτοπίσει όταν δεν θέλεις άλλο να δουλεύεις. Όταν δουλεύεις, δεν θες να σε εκτοπίσει το νέο αίμα, κάτσε κι εσύ. Και δεν εκτοπίζεσαι. Εντάξει, υπάρχουν όμως μεγάλη γκάμα ρόλων. Μετατοπίζονται οι ρόλοι, μοιραία γίνεται αυτό και είναι και ωραίο. Έχεις άλλες δυνατότητες και άλλη σχέση με την υποκριτική μεγαλώνοντας. Αλλά εγώ αισιοδοξώ γιατί βλέπω την ποιότητα των παιδιών αυτών. Είναι σπουδαία τα παιδιά που έρχονται. Μόνο σε αυτά, εγώ πιστεύω. Σε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή στη δουλειά μας. Η ποιότητα αυτών των παιδιών, το πόσο πολυτάλαντα είναι, πόσο έχουν άλλο αξιακό σύστημα, πολύ ανώτερο από το δικό μας, πιστέψτε με. Και αν θα υπάρξει διαφορά, μόνο σε αυτά τα παιδιά. Αισιόδοξο πάντως είναι αυτό που λες. Μα τα βλέπω στην πράξη. Δηλαδή, τα χάζευα και ανάμεσα σε δύο κόσμους, στις πρόβες, πόσο παλεύουν, πόσο αφοσιώνονται στη δουλειά μας. Και έχω μείνει άφωνη και στον Oliver Twist. Είναι μια ομάδα παιδιών ασύλληπτα ταλαντούχα. Πετάνε, δηλαδή, αλωνίζουν τη σκηνή. Ίσως παίρνεις και εσύ μια ενέργεια από αυτούς που είναι τελείως διαφορετική. Αισιοδοξία. Χωρίς να είμαστε βρικόλακες. Γιατί πάντα φοβάμαι σε εμάς τους μεγαλύτερους ότι μη γινόμαστε βρικόλακες. Αφέμαξη. Όχι. Αποστασιοποιούμε και τα κάθομαι και τα χαζεύω. Αλλά δεν τα χαζεύω μόνο για το ταλέντο που έχουν, γιατί ομολογουμένως τα νέα παιδιά, βλέπεις, χορεύουν, τραγουδάνε, η υποκριτική τους είναι ανώτερη. Έχουν και άλλο, επιμένω, άλλο αξιακό σύστημα. Είναι πιο καθαρά παιδιά. Πάντως δεν σε βλέπουμε συχνά σε κωμωδία. Δεν φοβούνται να σου δώσουν ένα τέτοιο ρόλο. Γιατί ρε Συνίκη? Δεν ξέρω πόσο καραγκιόζης είμαι. Δεν το έχουν δει ακόμα. Αλλά όσες φορές με έχουν εμπιστευτεί και στη τηλεόραση και στο θέατρο, νομίζω ότι και εκεί είναι εκπληκτικό. Εγώ θα στο ευχηθώ, γιατί εμένα αυτά μου αρέσουν, το έχω πει πολλές φορές. Η κόντρα ρόλη είναι τόσο ωραίο και για μας και για τον ίδιο τον ηθοποιό. Είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα. Και το τσαλάκωμα που σου επιτρέπει η κωμωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη μου. Εγώ σας ευχαριστώ.